Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ακόμα ένα βίντεο. Είμαι ο Ηλίας Μπός, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για το αν θεωρούμε πραγματικά τη σκλαβιά μας δεδομένη. Και θα το ξεκινήσω διαφορετικά. Πάντα είχαμε το τίτλο, γενικότερα από παιδιά ακόμα, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε κοινωνία της επαρχίας, της πόλης, σε κάθε κομμόπολη, τα καλά παιδιά, τα παιδιά τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν την παράδοση, και πλέον το καλό παιδί έχει γίνει ταυτότητα δικιά μας. Να είμαστε πυθύνοι, να είμαστε υπάκουοι, να είμαστε αφοσιωμένοι. Αφοσιωμένοι σε τι? Στο να είμαστε καλά παιδιά. Να έχουμε την ταμπέλα του καλού παιδιού. Όχι το ανυπάκου, διότι το ανυπάκος εμπίπτει σε κυρώσεις. Δεν θέλω ανυπάκουο. Μη στεναχωρήσουμε τη γιαγιά, τον μπαμπά, τη μαμά, την θεία και τον θείο. Θα μου πεις που κολλάνε όλα αυτά. Και κάνω ένα μικρό προήμιο απλά για να καταλήξω εκεί που θέλω. Το διαστέλω για να καταλήξω εκεί ακριβώς που θέλω. Και κάπως έτσι, εφόσον έχουμε πάρει την ταμπέλα του καλού παιδιού, το οποίο λειτουργεί κάτω από κάποιους κανόνες επιβολής νόμου, κάτω από κάποιους κανόνες καταπιστικούς, λειτουργούμε με το φιλότιμο. Να μην επηρεάσουμε τον άλλον, να μην φανούμε ανυπάκουοι, και μπορεί να επηρεάσει και εμάς αυτό, στην σταδιοδρομία μας, στην εργασία μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, παντού. Οπότε παίρνουμε την ταμπέλα του καλού παιδιού και συνεχίζουμε, και έτσι κάπως ξεκινάει το ταξίδι μας στην υποταγή, σε νόμους που εφαρμόζουμε μόνο εμείς σαν πολίτες και όχι η πολιτική μας. Εμείς υπάκουοι σε νόμους οι οποίοι είναι παραλογή, δεν είναι παραλογή, δεν τους νοιάζει. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει να είμαστε νομοταγοί πολίτες κάτω από παράλογους νόμους και πολλές φορές αντισυνταγματικούς νόμους. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, στοιχειώδη χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να εντοπίσεις αν λειτουργήσεις με ευθυκρισία. Είναι ο φόβος, είναι η ανασφάλεια, είναι η εξάρτηση από ένα σαθρό, νοσηρό σύστημα. Και πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Μπορεί αυτά που θα σου πω να τα ξέρεις, να τα γνωρίζεις, μπορεί κάποιοι να μην τα γνωρίζουν, να μην τα ξέρουν, να μην μπορούν να τα εκφράσουν, να μην είναι διαθέσιμα και οργανωμένα ώστε να μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις στην καθημερινότητά σου, διότι μπορεί να σε πυροβολούν από παντού με πληροφορίες. Πληροφορίες οι οποίες νοσούν το μυαλό και διχάζουν το πνεύμα, διχάζουν δηλαδή την κοινωνία ευρύτερα. Δεσμεύεις εσύ, σαν Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, την ελευθερία σου σε ένα αναξιοκρατικό σύστημα που κάνει αντισυνταγματική, αν θέλεις, άρση της ελευθερίας σου, της ελεύθερης επιλογής σου, της δημοκρατικής σου επιλογής. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ με το δικό σου τρόπο συνενείς στο να εκχωρήσεις την ελευθερία σου. Σε ποιους? Σε εκείνους, όχι σε μένα. Προς κοινωνική συμμόρφωση και τίποτε άλλο. Ακολουθείς μία νόρμα την οποία σου έχουν επιβάλει, και έχουμε πολίτες οι οποίοι είναι άβουλοι, είναι αγνώμονες, είναι δουλοπρεπείς, είναι οσφιοκάμπτες, είναι φυσίγναθοι, είναι σπογκοκολάροι, και βλέπεις άτομα που λένε δεν θα φορέσεις τη μάσκα, και καλά θα κάνεις. Και βλέπεις άλλους οι οποίοι όχι μόνο φοράν τη μάσκα φοβισμένοι και άβουλοι να αντιδράσουν, διότι προσλαμβάνουν άκρητα κάθε πληροφορία, κάθε ενημέρωση υπό τον φόβο του να μην γίνει εφαρμογή κυρώσεων σε αυτούς. Φοράει ο άλλος τη μάσκα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι ένδειξη φόβου? Φόβου απέναντι στην πλήση εγκεφάλου για το υγιεινό φορτίο του κοροναϊού, του ιού, το οποίο πιθανόν να σε σκοτώσει. Και αν όχι αυτό, το επόμενο μπλόκο, το οποίο μπορεί να είναι για σένα. Και οπότε το πρόστιμο που να πληρώσεις είναι μεγάλο. Και να μην έχεις, διότι το κράτος δεν προνόησε για να έχεις χρήματα για να επιβιώσεις. Επαναστατούμε μέσα από έναν επαναλαμβανόμενο, εδώ και 2.500 χρόνια, επαναλαμβανόμενο διχασμό. Διχασμό εδώ και 2.500 χρόνια, εμφύλιος. Έχουμε τους με και τους δε. Είναι σκεπτόμενοι και είναι οι ψεκασμένοι, είναι οι εμβολιασμένοι, και όχι μη μακουμπάς, γιατί μπορεί να πάρω και εγώ το μαγνήτη που έχεις μέσα σου. Είναι οι φιλελεύθεροι και είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Είναι οι φορμαλιστές και είναι οι μετανοτεριστές. Έχουμε χωριστεί. Φτάνει. Φτάνει, διότι πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να γίνουμε
ένα, μία γροθιά, με ένα ενιαίο σώμα όλοι μαζί. Μπορούμε ή η κοινωνική αδυναμία είναι πιο ισχυρή και ο ατομικισμός και το προσωπικό συμφέρον είναι πιο ισχυρά. Μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά και να γίνουμε μία μονάδα όλοι μαζί ή πρέπει να είμαστε πολλές ατομικότητες οι οποίες κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Πρέπει να κάμψουμε τις αντιστάσεις αυτές ή όχι. Και όσο εκλέγουμε τη διαφθορά, ένα διεφθαρμένο σύστημα με κάποια αγέλη λύκων, τόσο εκμαυλισμένοι γινόμαστε κι εμείς. Διότι αρεσκόμαστε στην διαφθορά, μας αρέσει η φιλονικία, η φιλοπρωτεία, θέλουμε κι εμείς να εκμεταλλευτούμε, να βάλουμε το χέρι μας στο μέλι και να αρπάξουμε. Έχουμε από τη μία την κατάχρηση εξουσίας που κάνει η ίδια το ίδιο το πολιτικό στερεώμα, την ίδια την κατάχρηση εξουσίας, όπου αυτή η κατάχρηση εξουσίας πηγαίνει στους κρατικούς μηχανισμούς, μπορεί να πάει στα σώματα ασφαλείας, στις ομάδες καταστολής, και έχουμε δει κατά το παρελθόν τι ακριβώς έχει συμβεί με την κατάχρηση εξουσίας. Βλέπουμε στο δρόμο ότι οι απλοί πολίτες οι οποίοι μπορεί να φάνε ξύλο πλέον αποτελούν μέθοδο ψυχοθεραπείας για αυτούς που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Βλέπεις την κατάχρηση εξουσίας και αυτό είναι απόρρια του ατομικισμού που λέγαμε πριν. Βλέπουμε την κατάχρηση εξουσίας στο σπίτι, την κατάχρηση εξουσίας στην εργασία, στους φίλους μας, στο κοινωνικό περιβάλλον και δεν μπορείς να μου βρεις παραδείγματα. Κάτσε σκέψου. Δεν υπάρχει κατάχρηση εξουσίας έξω. Και όλα είναι θέμα ηθικής και σεβασμού. Ηθικής και σεβασμού. Ετοιμαστείτε για ό,τι έρχεται. Ετοιμαστείτε για ό,τι έρχεται. Έχουμε συρρήκνωση της δημοκρατίας, έχουμε άνοδο της λογοκρισίας, έχουμε κατάργηση των ατομικών δικαιωμάτων κάτω από ένα κοινωνικό σύνολο, όπως θέλουν να λένε, κάτω από κάποια μεγάλη ευρύτερη ομάδα. Έχουν το πολίτη του κόσμου και όχι τον Ηλία, έχουν τον περιθωριοποιημένο ανεμβολίαστο και όχι τον ελεύθερο με δικαιώματα Έλληνα πολίτη σε ένα, όπως θέλουν να λένε, κράτος δικαίου με πολίτη με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής. Οι νόμοι υπάρχουν μόνο για σένα, Έλληνα και Ελληνίδα, μόνο για μας υπάρχουν οι νόμοι. Δεν υπάρχουν για εκείνους που κατέχουν τις θέσεις εξουσίας και νομοθετούν. Αυτοί δεν εφαρμόζουν τους νόμους και αν τους εφαρμόσουν μπορούν απλά να ξεγλιστρήσουν. Και με ποιον τρόπο? Με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχήν τους ανήκουν τα πάντα. Διότι ξέρεις ότι άμα αργεί να απονέμει δικαιοσύνη το σύστημα δικαιοσύνης και η εκτελεστική αρχή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η άρνηση ή η καθυστέρηση δικαιοσύνης είναι ουσιαστικά ακύρωση της δικαιοσύνης. Διότι αν ένα δικαστή είναι εκδικαστή μια υπόθεση σε 10 χρόνια, πάει και τελείωσε. Όταν ένας βιαστής, δεν σου βγάζω τους βιαστές, εντάξει, μα κάτω 15 χρόνια, ένας εγκληματίας ο οποίος έχει αφαιρέσει τη ζωή από μια γυναίκα ή από ένα παιδί, δεν μπορεί να βγει στα 8 χρόνια. Έτσι. Πώς νομίζεις θα καθίσει ο άνθρωπος εκείνος, ο ζυγοκτόνος? Θα καθίσει 20 χρόνια, 25? Και τι μιλάμε ισόβια. Θα δείτε, καμία δεκαετία θα καθίσει. Και έχουμε ψευδή στοιχεία νοσούντων από την κυβέρνηση. Έχουμε κυβερνητική ολιγορία σε κάθε τομέα. Έχουμε τις νεκροψίες που σου λέει όχι νεκροψία. Γιατί? Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι και δεν κάνεις νεκροψία? Τι είναι αυτό το οποίο σε τρομάζει? Και κατόπιν, εφόσον γίνεται όλο αυτό που γίνεται, περνάς νόμο ακαταδίωκτου. Αλήθεια? Και θα επανεκλεγούν? Πάλι αλήθεια? Θα επανεκλεγούν? Από την άλλη έχεις τις πρέσπες, έχεις τους υδρογονάθρακες, έχεις το δημοψήφισμα που είναι τόσο απαράδεκτη πράξη, ενώ είναι δημοκρατική, είναι αμιγώς δημοκρατική η πράξη του δημοψηφίσματος, σου ακυρώνουν το αποτέλεσμα που βγάζεις και πραγματικά προσβάλλει κάθε ευσυνείδητο νου, κάθε άνθρωπος εχέφρων και νουμεχής προσβάλλεται και δεν θέλει να τους ξαναδεί, όχι να τους ψηφίσει πάλι. Και ποιοι είναι αυτοί στο κάτω-κάτω που θα τους ξαναψηφίσουμε? Όλους αυτούς. Κοιτάς τις δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτελούνται από ψευδή στοιχεία. Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου, θα γίνουν εκλογές. Οπότε, το θέμα είναι ότι όλα είναι θέμα παιδείας
και καλλιέργειας. Οπότε ξεκινάμε την αλλαγή τώρα. Μπείτε σε μια φάση να διαβάσετε, διότι πραγματικά η ενημέρωση από βιβλία, η ενημέρωση από σωστά site, η ενημέρωση από έγκυρες πηγές, να ανασυγκροτηθούμε, να διαβάσουμε βιβλία τα οποία θα εξυψώσουν το πνεύμα, θα εξακτινώσουν τον ελληνικό λόγο που πραγματικά λείπει από εμάς, γιατί υπάρχει και μια τρομερή εξαπλωτική ασθένεια πλέον, αυτή της λεξιπαινίας. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας κοροϊδεύει και κάποιος άνθρωπος της πολιτικής, ένας δημαγωγός. Οπότε μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα, και αυτό είναι ένα μικρό μήνυμα, αλλά σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό από εμένα. Κοινοποιήστε να κυκλοφορήσει αυτή η άποψη που στέλνω εγώ μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, θα ακολουθήσουν και άλλα δυναμικά βίντεο που θα ενοχλήσουν πάρα πολύ κόσμο. Να είστε συντονισμένοι, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, θα τα πούμε σύντομα. Αντίο.